Η ιδέα δικιά μας είναι, όπως επαναλαμβάνω κατά κόρον, πρέπει να πάμε στη βιομηχανία, βιοτεχνία και εξαγωγή. Πράγματα τα οποία χαίρομαι ιδιαίτερα, τα έχει οθετήσει και ο κύριος Περιφερειάρχης. Το θέμα της έγκρισης πού κολλάει και για τόσα χρόνια δεν έχετε καταφέρει να την πάρετε? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω ακριβώς, γιατί και εγώ τα έχω χαμένα που κολλάει. Τα έχουμε δώσει όλα, ό,τι ζητάνε τους τα δίνουμε. Αναμένουμε τώρα την έγκριση. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω κριτική στις αρχές. Οι αρχές θα κρίνουν. Αλλά δεν θα περιμένουμε άλλο. Έχουμε πάρει και εμείς ορισμένες βασικές αποφάσεις. Που σημαίνει αυτό στην πράξη? Στην πράξη δεν μπορώ να πω τώρα τίποτα. Γιατί εμείς κάναμε 60 χρόνια υπομονή εδώ μέσα. Βγάλαμε 40.000 αυτοκίνητα, στείλαμε 14 χώρες εξαγωγή πόνι. Έχει ο στρατός, έχει όλος ο κόσμος. Όλη η Ελλάδα έχει τα fan club, έχουν κάνει fan club του πόνι, καταλάβατε. Και εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όσον αφορά την ετοιμότητα παραγωγής, αυτή τη στιγμή την έχουμε. Αυτό είναι το βασικό σε μια εταιρεία αυτοκινήτων. Να μην σβήσει. Εμείς δεν σβήσαμε. Αν λάβετε αυτή την έγκριση, πότε θα μπορέσετε να... Σε 3 μήνες από την έγκριση. Με στόχο πόσα αυτοκίνητα το χρόνο? Αν την πάρουμε μέσα στο χρόνο, το πρώτο τρίμηνο του 2015 είμαστε στην παραγωγή. Και από το Φλεβάρι, το αργότερο, θα έχουμε αρχίσει τις προσκλήσεις. Έχετε ήδη κάποιες προπαραγγελίες? Παραγγελίες έχουμε μόνο από την Αίγυπτο 6.000 κομμάτια. Στη Μοζαμπίκ πρέπει να είναι τουλάχιστον τα διπλά. Το θέμα δεν είναι παραγγελίες. Το αυτοκίνητο, το απλό, το ελληνικό, το στιβαρό, χωρίς τα ηλεκτρονικά, το ζητάει όλος ο κόσμος. Δεν έχει νόημα να πάρουμε παραγγελίες. Αφού όλοι μας καλούν να ελάτε, φτιάξτε μας ένα εργοστάσιο. Καταλάβατε. Θα κάνουμε όσες θέλετε παραγγελίες. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε 10.000. Παντού και στην Κρήτη και παντού. Λοιπόν, θέμα πωλήσεων δεν υπάρχει. Θέμα γραφειοκρατίας, έγκρισης τύπου και αύξηση του κεφαλαίου υπάρχει. Αυτά ήταν δύο θέματα.